Με φωνές, ηρωνίες και βαριές κατηγορίες ψηφίζεται απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο Φωτιά για την Κοινωνία από την κατοχή κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Βροντερό όχι από ολόκληρη την αντιπολίτευση. Παραδοχή Τσίπρα για μεγάλες αδικίες. Τέλος οι απεργίες, επιδόματα και έναρξη από 1 Μαΐου των ηλεκτρονικών πληστηριασμών από τράπεζες και δημόσιο. Σε απεργιακό κλειό σήμερα η χώρα. Κόλαση στους δρόμους. Αναλυτικά το ρεπορτάζ. Σε πολιτικό εφιάλτη εξελίσσεται το Σκοπιανό για την κυβέρνηση της Εθνικής Μειοδοσίας. Απαιτούν να μην έχει την αποκλειστικότητα της Μακεδονίας η Ελλάδα ή η Σκοπιανή. Την Τετάρτη ο νέος γύρος επαφών για την ονομασία. Δημοψήφισμα ζητάει τώρα ο χαμένος στον κόσμο του πολιτικός τυχοδιώκτης Πάνος Καμένος. 68% το όχι στο όνομα Μακεδονία με προσδιορισμό από την ελληνική κοινωνία σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Οργή της τσακισμένης αλλά περήφανης ελληνικής κοινωνίας για το Σκοπιανό. Επιστολή διάβημα της Ομογένειας στην Αμερική προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Καταπέλτης όλες οι ομογενειακές οργανώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Χαρακτηρίζουν ανεπιθύμητους όσους βουλευτές ψηφίζουν την παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας. Απαιτούν από Παυλόπουλο Τσίπρα Καμένο δημοψήφισμα οι απανταχού Έλληνες. Και πρωτοφανές παραλήρημα με αριστοφανική ζουρλομανδία κατά του κόσμου του Ολυμπιακού και άρη από το Θεοπάλαβο πολιτικά δικό σας ζουράρι. Ιδέες εκφράσεις πεζοδρομίου χωρίς τύψεις και συγγνώμη από τον Πολσεβίκο ψευτοφιλόσοφο. Στον δρόμο που χάραξαν Τσίπρας και Καμένος ο βουλευτής των ΑΝΕΛ. Σε αποσύνθεση το πολιτικό μόρφωμα που συγκυβερνά τη χώρα. Κόλαση σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Θα δώσω το παρόν στο συλλαλητήριο, λέει τώρα ο παρανοϊκός υφριστής. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα βράδυ, 15 Ιανουαρίου και από σήμερα θα ξεκινάει το δελτίο μας στις 8.30 ώρα. Είναι μία από τις αλλαγές, τις υπόλοιπες θα τις δείτε από αρχές Μαρτίου. Αφού η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου θέλει να δώσει τους τηλεοπτικούς σταθμούς σε αυτούς οι οποίοι διαθέτουν πολλά εκατομμύρια. Αλλά πώς θα διαθέτουν, δεν μας είπε και το ΕΣΡΟΥ. Θα ήθελα να παρακαλέσω να το δει το θέμα με περισσότερο σεβασμό. Σεβασμό προς τον ελληνικό λαό. Γιατί δεν είναι δυνατόν να παίρνουν κανάλια αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει τα εκατοντάδες εκατομμύρια δάνεια, αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει θαλασσοδάνεια και δεν έχουν επιστρέψει ποτέ πίσω τα λεφτά, πρώτον, και δεύτερον, αυτοί που χρωστάνε στο ελληνικό δημόσιο. Νομίζω ότι ο σεβασμός πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα επιβάλλει και αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Βεβαίως, αυτοί οι οποίοι είναι η κυβέρνηση, κυβερνούν τη χώρα, κάνουν ό,τι γουστάρουν, μέχρι όμως τις εκλογές. Μετά θα είναι και αυτοί στα ζήτητα, όπως είναι και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι. Και θα κλαίνε τη μοίρα τους. Κυρίες και κύριοι, απόψε το πολυνομοσχέδιο, όπως το περιμέναμε, αυτό το πολυνομοσχέδιο Φωτιά, το οποίο τσακίζει πραγματικά την ελληνική κοινωνία και κυρίως τα χαμηλά στρώματα, αυτούς οι οποίοι δηλαδή έχουν απόλυτη ανάγκη, όπως είναι οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, όπως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χρωστούν στις τράπεζες, στο δημόσιο, διότι οι πληστηριασμοί από 1η Μαΐου με ένα πάτημα ενός κουμπιού και από μέρος το οποίο δεν θα γνωρίζει κανένας, θα μπορεί να χάνει κάποιος το σπίτι του, το κεραμίδι του και να πετιέται στον δρόμο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πέρασε απόψε με την κυβέρνηση συμπαγή. Στη Ριζανέλ δεν σπάνε, είναι μπετόν αρμέ, 153, συν βέβαια την κυρία Θεοδώρα Μέγαλο Οικονόμου, η οποία από ό,τι φαίνεται, θα μας τα πει και η Σοφία Παραδείς σε λίγο, προσχώρησε ή αποφάσισε να συνεργαστεί στενότατα με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Καμένο. Είναι που μας έλεγε πριν από λίγο καιρό εδώ ότι εγώ δεν θα προσχωρήσω, δεν θα συνεργαστώ με κανένα. Μάλιστα. Ψήφισε λοιπόν και η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Άρα λοιπόν 154, ναι, μια χαρά, το βλέπω το πράγμα, το πολυνομοσχέδιο πέρασε. Σήμερα ο κόσμος δεινοπάθησε, απεργιακές κινητοποιήσεις στην Αθήνα, σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει, διότι σε αυτή την κυβέρνηση, σε αυτή την κυβέρνηση η οποία πιστεύω ότι είναι η χειρότερη κυβέρνηση που πέρασε από την Ελλάδα από τις ιδρύσεις του ελληνικού κράτους. Δεν υπάρχουν περισσότερο μεγάλοι απατεώνες, πολιτικοί απατεώνες από αυτούς τους ανθρώπους. Περνούν τα πάντα. Περνούν τα πάντα. Δεν έχουν ίχνος ντροπής, ίχνος σεβασμού στον ελληνικό λαό. Ο κύριος Ζουράρης για μια ακόμα φορά
απασχόλησε την ελληνική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Βέβαια, τι να απασχολήσει ο Ζουράρης. Ο Ζουράρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει και δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Άλλα λέει το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το απόγευμα, άλλα το βράδυ. Έχει και μια αριστοφανική διάθεση ρομανδίας. Ο άνθρωπος είναι θεοπάλαβος, από ό,τι καταλαβαίνει κάποιος. Πρέπει να τον κοιτάξει γιατρός. Πήγε χωρίς λόγο και έβρισε 3 εκατομμύρια φιλάθλους του Ολυμπιακού. Και του Άρη βέβαια. Και άμα πήγαινε σήμερα κάποιος στο γήπεδο Καραϊσκάκη, θα καταλάβαινε εν χορό ένα γήπεδο ολόκληρο να βρίζει τον Καμένο, τον Τζίπρα και τον ψευτοφιλόσοφο, τον Ζουράρη. Ο οποίος πάει με τα σανδάλια στη Βουλή, κάνει ό,τι θέλει, γράφει εκεί που δεν βγαίνει μελάνι όλο τον κόσμο και δεν γενικά κάνει πράγματα. Θα μου πείτε, δεν κάνει τίποτα παραπάνω από αυτά τα οποία κάνει ο αρχηγός του, ο κύριος Πάνος Καμένος και ο πρωθυπουργός. Ο κύριος Καμένος ήταν ο πρώτος ο οποίος εξύβρισε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού με μια απίστευτη χειρονομία σε έναν αγώνα Απόλλο γυναικών. Το γνωρίζουμε άλλωστε πολύ καλά. Ο κύριος Καμένος είναι αυτός ο οποίος βάλει εναντίον του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος χαργεντίζεται με τον ΠΑΟΚ. Λες και κάποιος θέλει να είναι εναντίον του ΠΑΟΚ. Είναι απίστευτα αυτά τα οποία γίνονται. Έχουν κομματικοποιήσει, πολιτικοποιήσει και ποδοσφαιριστικοποιήσει μια ολόκληρη ζωή. Θα πούμε αρκετά σήμερα, κυρίες και κύριοι. Να καλησπερίσω τη Σοφία την Παραδείση. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε και την κυβέρνηση αλλά και όλα αυτά που έχει κάνει και θα κάνει. Να αναφερθούμε στη μεγάλη είδηση σχετικά με την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Θέλεις να ξεκινήσουμε εγώ τώρα. 154 ναι για το πολυνομοσχέδιο και η κυρία Μεγαλοοικονόμου έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό, στον Αλέξη Τσίπρα, όπου ζητάει μεταξύ άλλων, λέει συγκεκριμένα, επειδή βγήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα η επιστολή στο φως δημοσιότητας, θα δηλώνω τη βούλησή μου όπως προσχωρήσω ως συνεργαζόμενη βουλευτή στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο που θα το πούμε κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, γιατί με άλλους είχε κάνει επαφές από την κυβέρνηση η κυρία Μεγαλοοικονόμου, με άλλους είχε πει ότι θα πάει στο κόμμα και σε άλλο κόμμα της κυβέρνησης πήγε η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Εντάξει, είναι συγκινούντα δοχεία όμως, Σοφία μου. Όχι, έχει μεγάλη σημασία όμως στη χρονική στιγμή που το επέλεξε η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Εσύ δεν είχες αποκαλύψει ότι ο κύριος Παπαχριστόπουλος έκανε ψιστήρι. Της έκανε ψιστήρι, δεν πήγε. Πολιτικό ψιστήρι εννοώ. Δεν πήγε. Πρόσεχε λίγο τι λέει η επιστολή που έστειλε. Σας δηλώνω όπως προσχωρήσω ως συνεργαζόμενη βουλευτή στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι. Ως την κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων σε λίγο δεν θα υπάρχει. Ενώ αφήνει και ένα παραθυράκι για μετά, αφού τελειώσει αυτή η θητεία της κυβέρνησης, σου λέει άσε να τον έχω καλά με τον Τσίπρα. Μήπως κάποιοι του έστησαν επίσης του κυρίου Καμένου ένα διπλό παιχνίδι και το άρπαξαν τελευταία στιγμή για να τον πιέσουν ακόμη περισσότερο για τις επόμενες ημέρες. Μήπως ευνηδιάστηκε, γιατί αν λάβουν, θα το πούμε και στη διάρκεια του δελτίου. Εάν σκεφτούμε ότι έχουμε έναν σχηματισμό, σκεφτείτε ότι κάποιοι έχουν βολευτεί από την πλευρά των Ανεξάρτητων Ελλήνων σε θέσεις σε υπουργικά έδρανα. Άρα λοιπόν αυτοί δεν είναι Ανεξάρτητοι Έλληνες, είναι η κυβέρνηση. Σωστό. Αυτοί που μένουν ελεύθεροι είναι τρεις. Και πείτε μου τώρα, ποιους έχει ο κύριος Καμένος και ελέγχει. Τους τρεις που αναγκαστικά πρέπει να υπάρχουν για το κοινοβουλευτικό έλεγχο ή αυτούς που δεν έχει να χώσει σε άλλα υπουργεία. Άρα ουσιαστικά είναι μόνος του. Θα έχει πλάκα τώρα, Σοφία, δείτε το είπες. Και μου περνάει από το μυαλό ο Παπαχριστόπουλος, ο οποίος έκανε το ψιστήρι, το πολιτικό ψιστήρι στην Μεγαλοοικονόμου, να μείνει απ' έξω από το υπουργικό έδρανο και να βάλει υφυπουργό παιδείας στη θέση του Ζουράρη, αν τον αλλάξει βέβαια. Τη Μεγαλοοικονόμου. Ναι, αυτό θα πούμε γιατί έχουν πέσει και κάποια ονόματα ήδη στη θέση, γιατί αυτό, αν θέλετε, δημιουργεί και πολιτικές καραμπόλες. Νομίζω ότι το Μέγαρο Μαξίμου έχουμε πει πολλές φορές επικοινωνιακά διαχειρίζονται τα πάντα. Και επίσης, όπως έχεις αναφέρει και εσύ, ότι δεν υπάρχουν φίλοι. Οι φίλοι χάνονται πάρα πολύ εύκολα από το επικοινωνιακό επιτελείο του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι σε αυτό που έρχεται θα χαθούν και θα εξαφανιστούν πολλοί φίλοι και θα δημιουργηθούν κάποιες νέες φιλίες. Να καλησπέρισω τον Σπύρο Σαθάκη. Καλησπέρα. Θα τον έχουμε μαζί μας στο πρώτο μέρος σήμερα. Έχει την εκπομπή του Οικονομικές Σελίδες λίγο πριν. Επειδή αναφέρθηκες πριν στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών και επειδή αύριο ανοίγουν οι φάκελοι. Αύριο. Λόγω της απεργίας σήμερα. Λες και δεν μπορούσαν οι εκπρόσωποι να πάνε με τα αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, εντάξει. Και επειδή είπες να δείξεις το δέοντα σεβασμό του ΕΣΟΥΡΟΥ, συμφωνώ μαζί σου και ένα από τα θέματα που θα ήθελα να ψάξει πάρα πολύ το ΕΣΟΥΡΟΥ
πέρα από το ποθενέσχες και την προέλευση των κεφαλαίων και το πλήρες μετοχολόγιο των εταιρεών, γιατί εμένα δεν μου φτάνει να λένε ότι μέτοχος είναι μια εταιρεία από την Κύπρο. Θέλω να δω και ποιοι είναι μέτοχοι στην εταιρεία στην Κύπρο. Λέω εγώ ένα παράδειγμα, έτσι. Μην το δέσουμε σκηνή κορδόνη. Θα ήταν καλό να ψάξει ποιοι από αυτούς που κατεβαίνουν να διεκδικήσουν άδεια το πρώτο εξάμηνο του 2015, όταν η χώρα. Τη χώρα μονοπολούσε το ενδιαφέρον το ζήτημα της περήφανης διαπραγμάτευσης. Θυμάστε τι γίνονται από το εξάμηνο. Ποιοι από αυτούς, και πολύ πριν γίνουν οι ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών, η τρίτη ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, έσπευσαν στις τράπεζες και αναδιάρθρωσαν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους τα δάνεια που χρώσταγαν. Σε πολλές περιπτώσεις είχαν βραχυπρόθεσμα δάνεια, δάνεια δηλαδή που έλυγαν μέσα σε 2-3 χρόνια, και κατάφεραν το πρώτο εξάμηνο του 2015 και τα κάναν μακροπρόθεσμα. Καλό είναι να το ψάξει και αυτό. Να δούμε δηλαδή τι έγινε εκείνο το πρώτο εξάμηνο. Πόσοι τελικά έναν δυσβάστατο δανεισμό κατάφεραν με ευνοϊκούς όρους να τον απαλύνουν για να μπορούν τώρα να κατεβαίνουν και να διεκδικούν τηλεοπτικές άδειες. Σπύρο, αυτό που είπα και είναι το απόλυτο. Τα βάζουμε όλα στο και τραπέζι. Νομίζω, έτσι. Νομίζω ότι δεν επιδέχεται από κανέναν αμφισβήτηση. Και μπορούμε να τα αποδείξουμε εύκολα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι πιάνοντας έναν τους υποψήφιους διεκδικητές των αδειών. Πόσα χρήματα έχουν πάρει δάνειο ή δάνεια, δεν τα έχουν επιστρέψει. Πόσα χρήματα πρέπει να πληρώσουν σε πρόστιμα, και λέω απλά, ο κύριος Αβίδης με τη ΣΕΚΑΠ πληρώνει τα πρόστιμά του. Δεύτερον, και τρίτον, πόσα χρωστούν στο δημόσιο και δεν τα έχουν πληρώσει. Αντώνη, είναι πολύ απλό. Άκου να δεις. Εγώ ξέρω 4 περιπτώσεις, κάθε αύριο μπορούμε να τις αποκαλύψουμε. Δεν είναι κάτι κρυφό, γιατί ξέρεις, αυτά δημοσιεύονται στους συλλογισμούς των εταιριών. Δεν είναι κάτι δηλαδή που έγινε encrypto. Έγινε όμως σε μια περίοδο που, επαναλαμβάνω, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης μονοπολούσε η διαπραγμάτευση Βαρουφάκη. Ξέρω 4 περιπτώσεις λοιπόν όπου πήγανε και συμφώνησαν με τις τράπεζες με πολύ ευνοϊκούς όρους αναδιάρθρωση των δανείων που χρώσταγαν. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει ένας απλός Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή. Μπορεί. Εγώ θέλω να σου κάνω και μια ερώτηση, θα την κάνω και προς... Αλλά με προϋποθέσεις δίνονταν τα συγκεκριμένα δάνεια και με υπόγειες, αν θέλετε. Τότε, ακριβώς αυτό. Και με υπόγειες διαδρομές. Και έχουμε, ερχόμαστε τώρα στη σημερινή κυβέρνηση που η σημερινή κυβέρνηση, αν θέλετε, δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο. Απλά του δημιουργεί, του δίνει ένα στοιχείο επιπλέον. Δηλαδή, δέχεται να δώσει πάλι τις άδειες με ένα ομιχλώδες σκηνικό, χωρίς έλεγχο, χωρίς διερεύνηση, αν βρήκαν τα χρήματα, αν έχουν τα χρήματα, πώς θα το τοποθετηθούν τα χρήματα. Τι χρωστάνε, τι χρωστάνε. Απλά σου λέει, φέρε μου τα στοιχεία, φέρε μου έγγραφα, χωρίς κιόλας να γίνει ο έλεγχος, και εγώ θα ξεκινήσω τη διαδικασία για μία άδεια που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει νόμιμη. Αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν είναι νόμιμη, είναι παράνομη. Και εγώ θα το τονίσω για μία ακόμη φορά. Πώς είναι δυνατόν κανάλι που να μην έχει δάνεια, να είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του, να μην υπάρχουν υπόγειες διαδρομές, να μην εξυπηρετεί συμφέροντα, να αφήνεται στην άκρη και να μην αναδεικνύεται το καθαρό του αθελέτε μέτωπο. Γι' αυτό ρωτάω. Όπως είναι ο και ζητάω από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Αυτό δεν είναι περίεργο, αν θέλετε, σε μια παράμετρος πολύ σημαντική. Διότι, το ξαναλέω, ο απλός πολίτης δεν μπορεί να πάει στην τράπεζα χωρίς να είναι προετοιμασμένος και να ζητήσει ευνοϊκούς όρους στο δάνειό του. Υπήρξαν όμως κάποιοι που πήραν τα δάνεια αυτά, βρέθηκαν σε δύσκολη στιγμή και σε ένα χρόνο ανύποπτο, αν θέλετε, κατάφεραν και πέτυχαν πολύ ευνοϊκές συμφωνίες. Καλά έκαναν οι άνθρωποι. Εγώ δεν το συζητάω για τις επιχειρήσεις τους. Καλά έκαναν. Αλλά δεν μπορούν να μου έρχονται μετά από δύο χρόνια. Ναι, λέω, για τα δάνεια αυτά δεν έχουν γυρισμό. Δεν μπορούν να μου έρχονται μετά από δύο χρόνια και να μου το παίζουν ξαφνικά διεκδικητές. Έτσι. Αύριο το. Ενός δημόσιου αγαθού. Αύριο μαθαίνω. Γιατί είναι δημοσίου αγαθό. Μίλησα με την εφημερίδα Μακελιό. Θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα ο Χίος. Με τα δάνεια τα οποία έχουν πάρει όλοι αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι διεκδικούν άδειες και δεν έχουν πληρώσει. Και έρχονται τώρα να πούνε τι, ότι έχουν 35 εκατομμύρια να δώσουν για μια άδεια, για ένα ενίκιο μιας άδειας 10 ετών. Εκεί είναι το θέμα. Και πού θα τα βρει αυτή εδώ η ιδιοκτησία εδώ πέρα, όταν δεν έχει πάρει δάνεια, δεν χρωστάει, έχει πληρώσει υποχρεώσεις, ΙΚΑ, ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί να μπει μέσα σε αυτό, όχι πού να τα βρει, γιατί να μπει σε όλο αυτό, αν θέλετε, το αριστημένο τοπίο που εξυπηρετεί άλλα και συμφέροντα. Και το λέω, ξέρει, γιατί το είπα, Σοφία, δεν θα το λέγα, αλλά επειδή ο πρόεδρος του ΕΣΟΥΡΟΥ και τα μέλη είναι έντιμοι άνθρωποι. Ο πρόεδρος είναι πρώην δικαστικός, ανώτατος δικαστικός. Βέβαια, όχι, εντάξει. Εάν δεν τα κοιτάξετε, κύριοι, εσείς, είστε κι εσείς άνθρωποι του συστήματος. Εγώ έτσι θα λέω. Τώρα από εκεί και πέρα κάντε ό,τι θέλετε. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
Εγώ κανένα πιστεύω... πρόβλημα. Είναι θέλετε να κλείσετε τις φωνές αντιπολιτευτικές, κλείστε τις. Κλείστε τις, κύριε του Εσουρού. Το κλείστε τις, κύριε της κυβέρνησης. Γίνετε ίδιοι με τον παπά και τον Τσίπρα. Γίνετε. Και τον Καμένο. Το Εθνικό Ρέδιο Τηλεοπτικό Συμβουλίο είναι ανεξάρτητη αρχή. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και την τελευταία στιγμή μπορεί, αν θέλετε, να φανεί φως στο τούνελ και να εντοπιστεί αυτό, αν θέλετε, η υπόγεια, η αρρωστημένη διαδρομή. Δηλαδή, συνεχίζουμε και εξυπηρετούμε συμφέροντα εντός εισαγωγικών από την πλευρά της κυβέρνησης. Συνεχίζουμε και υπάρχουμε κάτω από ένα καθεστώς με δάνεια. Κάθε κυβέρνηση θέλει να φτιάξει το δικό της επιχειρηματικό τοπίο, έτσι, παντού και στα κανάλια και αυτό. Αυτό κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην νομίζετε, πετάει κάποιους και ανεβάζει κάποιους άλλους. Κλείνοντας να πω το εξής, η τραγική ηρωνία όπως το νιώθω εγώ είναι το εξής, ότι ζούμε όλη αυτή την αρρωστημένη κατάσταση στην ουσία για ένα κανάλι. Αν το καλοσκεφτείτε. Αυτό πειράζει. Αυτό πειράζει. Αυτό ενοχλεί. Αυτή εδώ η εκπομπή ενοχλεί. Ότι, άλλη εκπομπή. Δεν λέω μόνο για αυτό. Δεν λέω μόνο για το ΑΡΤ. Λέω ότι όλη η διαδικασία κυβέρνηση ξεκίνησε για ένα κανάλι. Μεγάλο. Πάλε ποτέ. Και για τους μετόχους, οι οποίοι έχουν φύγει από τη μέση. Αλλά βέβαια βολεύει να φτιάξει ένα τηλεοπτικό τοπίο το μεγάλο κανάλι την ευνοεί. Έτσι, δηλαδή, ναι, λέω, ξέρουμε λέω, τι είχαν συμβεί εγώ, και τι είχε γίνει. Εγώ μπορεί να στεναχωριέμαι και στεναχωριέμαι και όπως όλοι, ρε, και όλοι συνάδελφοι, για ανθρώπους οι οποίοι θα μείνουν στον δρόμο. Αλλά φέρνουν την ευθύνη ακεραία κυρίως τα μεγαλοστελέχη και οι μεγαλοπαρουσιαστές των κανολιού. Όταν τους φωνάζαμε από το 10, προσέξτε, μην μπαίνετε σε αυτό το τρυπάκι. Μπήκανε στο τρυπάκι, το ομολογήσαν οι ίδιοι και τώρα πλέον κατάλαβε όλος ο κόσμος τι παιχνίδια παίζονται και αντί να κάνουν δημοσιογραφία, κάνανε πολιτική. Αυτό ήταν. Και τα παιδικά τους που τους έσπρωχναν να κάνουν αυτό το πράγμα με διάφορους τρόπους. Παρατήσανε την επιχείρηση χρεοκοπημένη. Επίσης, εξήγησε το τρυπάκι που ανέφερες ότι αναφέρεσαι προφανώς στην αλλίωση της πραγματικότητας για τις αλλαγές. Αντί για δημοσιογραφία, κάνανε πολιτική προπαγάνδα. Ακριβώς. Μάλιστα, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι περίεργες φράσεις που ξεκίνησε από το μεγάλο κανάλι για να εξαφανίσουν κάποιους ανθρώπους και κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό πρόεδρο που έλεγε τις αλήθειες και αποκάλυπτε και ανεδείκνυε, αν θέλετε, τα λάθος σχήματα εκείνης της εποχής και τα σκοτεινά σημεία αυτής τη φοβερή υπόθεση που ξεκίνησε από το 2008 και φτάσαμε στο να χαρακτηρίζεται το συγκεκριμένο πρόσωπο ως αφορμή δηλαδή να κλείσουν τα πάντα. Ή ξαφνικά κάναμε αποκαλύψεις για να τρομάξουν τον κόσμο για αεροπλάνα γεμάτα ευρώ που έρχονται από την Ιταλία και τα παίρνει η τράπεζα σε Ελλάδα. Η κυρία Σπυράκη πήγα τις αποκαλύψεις που δεν τις έλεγε τότε, μισό λεπτό, είναι τώρα δίπλα στο Μητσοτάκη. Σωστό. Στον Κυριάκο. Σωστό. Λοιπόν, σωστό. Και για να το τελειώσουμε και, αυτό το θέμα, μην το ξεχάσω. Από το μεγάλο κανάλι. Σήμερα ασκήθηκε ποινική δίωξη Σπύρο εις βάρος του κυρίου Παπασταύρου και του κυρίου Μιονή. Οι δύο κύριοι. Θα δούμε πώς θα πάει. Οι δύο κύριοι, 5,7 εκατομμύρια βρέθηκαν σε λογαριασμούς. Απιστία προς το δημόσιο του ενός, η κύριου Παπασταύρου. Είναι. Ναι, όχι. Λέω τώρα όμως ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη μετά από αυτά τα οποία βρήκε τελευταία. Είχε πληρώσει, πρέπει να το πούμε όλο. Είχε πληρώσει, ναι, είχε πληρώσει 3,3 εκατομμύρια ευρώ ο κ. Παπασταύρου. Πληρώσει, ναι, έτσι, πληρώσει, για να αποφύγει την ποινική δίωξη. Αλλά λέει το ρεπορτάζ ότι βρέθηκαν καινούργια στοιχεία. Έφτασαν καινούργια στοιχεία από τις Βρετανικές νήσους σε ό,τι αφορά τη Στάμπρη, την offshore εταιρεία. Έτσι λέγω τα Στάμπρη Limited. Με στη λίστα Λαγκάρτ. Ωραία. Και του κ. Μιονή, ο οποίο είναι για συνέργεια έτσι, στην απιστία. Λίγα για ορισμένους έχει λίγη σημασία αυτό που είπαμε τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε και αυτό στην εξέλιξη. Πάμε γρήγορα, να μην χάνουμε τον χρόνο, γιατί φάγαμε αρκετό χρόνο και όπως ξέρετε ο χρόνος είναι χρήμα. Πάμε να δούμε στη Βουλή σήμερα τι είπε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης. Για πάμε παρακαλώ πολύ έτσι. Δεν ξέρω κύριε Μητσοτάκη αν έχετε προσλάβει για σύμβουλο κάποιον αστρολόγο, κανένα χειρομάντη, κανένα μέντιουμ. Αλλά να ξέρετε ότι αυτοί σας λένε αυτά που εσείς θέλετε να ακούσετε. Σας συμβουλεύω να δείτε την πραγματικότητα. Είστε μια κυβέρνηση σκορποχώρη, όπου ο καθένας υπηρετεί προσωπικές στρατηγικές. Βέβαια, όλοι μαζί θα φύγετε. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη μεγάλη ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας και τώρα μας κουνάνε το δάχτυλο. Η Ελλάδα ήταν γνωστή για την αμετάφραστη λέξη φιλότιμο. Τώρα εσείς την κάνατε παγκοσμίως γνωστή για τη λέξη κολοτούμπα. Λένε συνέχεια στο Μαξίμου, ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Θα σας πω εγώ τι είναι. Είναι άδικο και το κάνατε εσείς πράξη. Πάρτε 48 εκατομμύρια από τα χρήματα τα οποία έχετε διαθέσει
και να τα επανακατανείμετε στους τρίτους πολίτες. Αν δεν το κάνετε εσείς, δεσμευόμαστε θα το κάνουμε εμείς ως επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα. Θέλω να δούμε και τι είπε ο κύριος Τσίπρας για το ΚΚΕ και τον ΤΟΥ, το οποίο έκαναν στο Υπουργείο Εργασίας. Αλλά βέβαια και σήμερα, Σοφία, είχαμε επεισόδια έξω από τη Βουλή. Ωραία, πετάξανε υπογές στους αστυνομικούς, στα ΜΑΤ εκεί κτλ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας μέσα. Υπάρχει όντως μια μικρή αριθμητικά κατηγορία, μικρές μειώσεις. Είμαστε διατεθειμένοι και τους επόμενους μήνες θα προβούμε σε σχετικές ανακοινώσεις, αφού εξετάσουμε λύσεις, ώστε αυτή η απώλεια σε ό,τι αφορά το έτος 2018 να καλυφθεί. Μάλιστα. Σοφία. Εντάξει πάλι. Αυτά είπε. Εντάξει, δεν έχει κάτι άλλο ο κύριος Τσίπρας να κάνει. Απλά το μόνο που έχει να κάνει είναι να απολογείται για αυτό που καλείται να ψηφίσει μέσα στη Βουλή, όπως είπε σήμερα ότι έπρεπε να το ψηφίσουμε, και όπως είπαν και οι βουλευτές ότι είναι απέτηση των δανειστών, αλλά πρέπει να το ψηφίσουμε. Και την ίδια στιγμή τάζει και δίνει και πάλι υποσχέσεις. Δεν κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτό έκανε, αν θέλετε, και τα τρία προηγούμενα χρόνια, αλλά υποσχέθηκε άλλα και άλλα εφάρμοσε. Το ίδιο πράγμα κάνει και τώρα. Έχει μπροστά του μια δύσκολη χρονιά, πολιτικά, αν θέλετε, με πάρα πολλά θέματα. Βρίσκεται ούτως ή άλλως σε μια δύσκολη περίπτωση, που θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι καμία άλλη κυβέρνηση δεν θα άντεγε αυτά που περνάει ο κύριος Τσίπρας και κανείς άλλος πρωθυπουργός. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να αντιληφθεί. Και μάλιστα την ίδια χρονική στιγμή, ξέρετε, εμφανίζεται και το μεγάλο. Άλλο ναι της κυρίας Μεγαλοοικονόμου. Δεν είναι τυχαίο και αυτό τη στιγμή που έπεσε. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου είχε πει ναι στο προϋπολογισμό. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου, όταν εμείς είπαμε ότι της είχαμε αποκαλύψει το σχέδιο και ουσιαστικά τις συναντήσεις που είχε κάνει, είχε πει ότι θα σας κάνω μήνυση. Και η κυρία Μεγαλοοικονόμου τώρα έρχεται. Τις προηγούμενες μέρες που τη ρωτήσαμε, είπε το σκέφτομαι. Και ουσιαστικά σήμερα της είπαν: βγες και εμφανίσου και στείλε επιστολή να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια χρονική στιγμή λέει ναι και έχουμε και αποκλειστική δήλωση στο ΑΠΕ. Μιλάμε τώρα για ένα καλά οργανωμένο, αν θέλετε, σχέδιο. Και μάλιστα αυτό δείχνει και μία απάντηση του κυρίου Τσίπρα απέναντι στον κύριο Καμένο, που ο κύριος Καμένος σήμερα δεν εμφανίστηκε στη Βουλή. Σε ένα πολυνομοσχέδιο δεν βγαίνει ως πολιτικός αρχηγός και ως εταίρος της κυβέρνησης να πει την άποψή του και τη θέση του. Αντιθέτως, ο κύριος Καμένος σήμερα κρύφτηκε. Δεν έδωσε τα δικά του στοιχεία όσον αφορά το πολυνομοσχέδιο και δεν τοποθετήθηκε και για το μεγάλο θέμα των Σκοπίων. Καλά, είναι μισό λεπτό. Πρωί λέει άλλα, μεσημέρι άλλα και βράδυ άλλα. Ναι, αλλά αυτό κάποια στιγμή, αν θέλει, θα πρέπει να γίνει κατανοητό στον κόσμο. Δεν μπορεί ο κύριος Καμένος να βγαίνει. Τι να γίνει κατανοητό, ότι είναι πολιτικός απατεώνας, ότι είναι πολιτικός οικοδιώκτης. Δεν μπορεί ο κύριος Καμένος, αναφέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν μπορεί ο κύριος Καμένος να βγαίνει το Σαββατοκύριακο σε μία εφημερίδα. Στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Ακριβώς. Που ξέρουμε ακριβώς τι είναι η Κυριακάτικη Δημοκρατία. Στην εφημερίδα του, δεν θα πεις. Εσύ το λες του. Εγώ λέω ξέρουμε όλοι. Όχι, στην εφημερίδα του. Το του λες εσύ. Λοιπόν, δεν μπορεί να βγαίνει σε μία και να λέει άρθρο δικό μου για το θέμα των Σκοπίων δημοψήφισμα. Τι κάνετε, κύριε Καμένο? Πρώτα, διαβάζετε πολύ καλά τις θέσεις και τις προτάσεις του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού από το 2000 για αυτό το θέμα. Και δεύτερον, εφόσον είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας και εφόσον λέει ότι έχει εμπιστοσύνη στον κύριο Κοτσιά και στον κύριο Τσίπρα και εφόσον είναι πολύ καλοί φίλοι και συνεργάτες στην κυβέρνηση, γιατί δεν πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου την Κυριακή ο κύριος Καμένος και να πει στον κύριο Τσίπρα θέλω δημοψήφισμα? Λοιπόν. Για το Θεαθήνε λοιπόν, και για να λέμε λόγια μεγάλα, κάνουμε πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ο ελληνικός λαός επιπλέον πρέπει να συνειδητοποιήσει. Από τη μια μεριά ο κύριος Τσίπρας του δίνει υποσχέσεις και το κοροϊδεύει, και από την άλλη μεριά στείνει το δικό του θέατρο. Για πάμε λίγο τώρα Καμένος. Να ακούσουμε και τον κύριο Κουτσούμπα και τον κύριο Λεβέντη για να ολοκληρώσουμε το θέμα του πολυνομοσχεδίου. Να μας πει ο Σταθάκης το οικονομικό του κομμάτι, για να πάμε και στον κύριο Ζουράρη. Έτσι, έναν άνθρωπο. Ο οποίος, να το διασκεδάσουμε και λίγο. Αν δεν θέλει, αν δεν έχει βάλει ακόμα ζουρλομανδία, πρέπει να πάει να βάλει γρήγορα. Είναι αριστοφανικά βαλμένη η ζουρλομανδία του. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λεβέντη και τον κύριο Κουσούμπα. Κοινάτε το ξύλωμα του δικαιώματος της απεργίας. Δεν σας πήρε ο πόνος ούτε εσάς, ούτε τα πολιτικά σας αφεντικά από τον ΣΕΒ για την επέκταση της δημοκρατίας στους χώρους δουλειάς. Το 14. Που υποσχότανε ότι σχίζει μνημόνια, ήταν στον κόσμο του. Έτσι. Από την ώρα που τώρα είναι στην πραγματικότητα,
τότε ήταν στον Άρη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα Σπύρο να δούμε το βίντεο που έχει ετοιμάσει. Τι γίνεται με αυτό το πολυνομοσχέδιο φωτιά, το οποίο τελειώνει με τις απεργίες, τέλος, για να εξηγούμαστε δηλαδή, για να τα έχουμε όλα βάλει σε μία μεριά, παιδιά. Λοιπόν, τελειώνει με όλα αυτά τα οποία λέγαμε για τρίτεχνους, πολύτεχνους κτλ. Έρχονται τα τσεκούρια που έρχονται και βέβαια από 1η Μαΐου με ένα πάτημα ενός κουμπιού θα χάνει ο άλλος το σπιτάκι του. Πάμε. Μία εβδομάδα περίπου προθεσμία έχει η κυβέρνηση προκειμένου να κλείσει τα 50 προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης που εκκρεμούν. Μετά και την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει μερικά 24 ώρα στην ουσία προκειμένου να ολοκληρώσει το σύνολο των προαπαιτούμενων ώστε να μην υπάρξει εμπλοκή σε Eurogroup στις 22 Ιανουαρίου. Ο χρόνος πιέζει, καθώς οι εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν άμεσα, γιατί η πορεία ολοκλήρωσης της τρίτης αξιολόγησης θα συζητηθεί εκ νέου από τους τεχνοκράτες του Euro Working Group πριν από το Eurogroup της 22 Ιανουαρίου. Το μήνυμα από τους δανειστές είναι σαφές. Δεν πρόκειται να κλείσει αξιολόγηση αν δεν κλείσουν όλες οι προαπαιτούμενες δράσεις. Από τη στιγμή που κλειδώσουν τα προαπαιτούμενα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει θετική έκθεση συμμόρφωσης στο Eurogroup στις 22 Ιανουαρίου και ακολούθως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα υποβάλει πρόταση για τον τρόπο πληρωμής της επόμενης δόσης του δανείου ύψους 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση όχι μόνο για το δρόμο που θα κληθεί να ακολουθήσει η χώρα μας στους επόμενους 8 μήνες του Τρίτου Μνημονίου, αλλά και για τα χρόνια που θα έρθουν αναφορικά με το χρέος, καθώς και την ειδική επιτήρηση που θα επιβληθεί. Οι θεσμοί κάνουν πλέον σαφές ότι μια συμφωνία για ελάφρυνση του χρέους μετά τον Αύγουστο του 2018 θα οδηγήσει σε επιπλέον υποχρεώσεις της Ελλάδος έναντι των δανειστών. Δηλαδή, εάν συμφωνηθεί περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους μετά το τέλος του προγράμματος, τότε θα υπάρξει κάποια περαιτέρω συμφωνία με επιπλέον όρους και υποχρεώσεις για τη χώρα μας. Σπύρο, λοιπόν, δώσε μας έχουμε δώσει το βάρος στο πολυνομοσχέδιο, το παλέγα την προηγούμενη εβδομάδα και καλά κάνουμε, γιατί έχει μέσα κάποιες διατάξεις, οι οποίες είναι άστα να πάνε, φωτιά και λάβρα, είπες μερικές. Αλλά εκκρεμούν ακόμα 30 προαπαιτούμενα, που είναι εκτός πολυνομοσχέδιου, τα οποία πρέπει να περάσουν είτε με υπουργικές αποφάσεις είτε με εγκυκλίους. Εκεί μέσα, για παράδειγμα, είναι οι τεχνικές λεπτομέρειες με τις οποίες η ΔΕΗ θα ξεπουλάει τις ενεργειακές μονάδες. Αυτό δεν ήταν μέσα στο πολυνομοσχέδιο. Αυτό θα έρθει με υπουργική εγκύκλιο, υπουργική αποφάση. Και είμαι πολύ περίεργος, Αντώνη, να δω ποιες θα είναι αυτές οι περιβόητες τεχνικές λεπτομέρειες για να μπορεί η ΔΕΗ να ξεφορτώνει τηλεκτρονικές μονάδες. Αλλά δεν θα περάσει από τη Βουλή. Θα είναι μια υπουργική απόφαση. Έτσι. Συνηθισμένα τα λοιπόν, πράγματα. 30, γιατί ήταν 110. Όπως και το πολυνομοσχέδιο με το κατεπήγον. Έτσι. Ήταν 110 τα προαπαιτούμενα. Μέχρι στιγμής μαζί με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται, φτάνουμε στα 80. Απομένουν άλλα 30 για να κλείσει το πράγμα. Και μετά έχουμε άλλα 82 προαπαιτούμενα στην τέταρτη αξιολόγηση, που είναι η τελευταία αυτού του μνημονίου. Διότι οι δανειστές ετοιμάζουν το τέταρτο μνημόνιο. Το είπε ο Βίζερ καθαρά. Ο Βίζερ το έχει ξαναπεί αυτό. Το έχει ξαναπεί το Σεπτέμβριο. Απλώς τώρα που φεύγει το ξαναθυμίζει. Έτσι. Οι δανειστές λένε το εξής. Θέλεις αναδιάρθρωση, αγόρι μου, στον Τσίπρα. Ναι. Ωραία, εντάξει. Έχουμε συμφωνήσει, θα σου δώσουμε κάτι. Αλλά εμείς για να σου δώσουμε κάτι πρέπει να είμαστε κι εμείς εξασφαλισμένοι. Ποιο θα είναι αυτό? Θα είναι ένα νέο πλαίσιο λοιπόν, ένα νέο πρόγραμμα όπου εσύ θα συμφωνήσεις σε συγκεκριμένους ποσοτοποιημένους δημοσιονομικούς στόχους, παραδείγματος χάρη πρωτογενές πλεονάσμα, και σε κάποιες άλλες μεταρρυθμίσεις, προαπαιτούμενα δηλαδή, και εμείς θα σου δίνουμε τμήμα-τμήμα την αναδιάρθρωση του χρέους. Είναι μια παλιά πρόταση του Πολ Τόμψεν του 2016. Είχε πάει ο Πολ Τόμψεν του Δημοτού και είχε πει τότε: παιδιά, δεν χρειάζεται να δώσουμε στους Έλληνες μια και έξω την αναδιάρθρωση. Θα τους βάλουμε σε ένα νέο πρόγραμμα, θα κάνουν τα προαπαιτούμενα και εμείς κομμάτι-κομμάτι την αναδιάρθρωση του χρέους. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Είπες για τους πληστηριασμούς. Έρχεται και κάτι χειρότερο, σας πληροφορώ και κλείνω με αυτό. Πέρα από τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, έρχεται το περιβόητο δίμηνο. Τι είναι αυτό? Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο υποπτικός μηχανισμός, ο SSM, ήταν σαφείς στις τράπεζες και έγινε συνάντηση σήμερα πάνω στη Φραγκούρτη. Μέσα σε 2 μήνες πρέπει να έχετε βγάλει από τα κίνητα τους ανθρώπους που έχασαν τα κίνητό τους σε πληστηριασμό. Μέσα σε 2 μήνες το αργότερο πρέπει να γίνεται έξωση. Διότι αν δεν γίνεται σε 2 μήνες έξωση, εγώ το ακίνητο αυτό θα το μετράω ως ζημιά για την τράπεζα. Ακούστε εκβιασμό που κάνουν στον ελληνικό λαό μέσω των τραπεζών και μέσω των πληστηριασμών. Άρα,
Γίνεται ο πληστηριασμός ηλεκτρονικά, σε 2 μήνες τον πετάς από το σπίτι ή από το επαγγελματικό το ακίνητο και τότε με το μετράω ως κέρδος. Αν περάσουν οι 2 μήνες θα το μετράω σε 9. Άρα ετοιμαστείτε να δούμε καταστάσεις πολύ χειρότερες από την Ισπανία. Λοιπόν, και για να πάμε σε, πρωτού πάμε σε πρώτο διάλειμμα, γιατί θέλω να ενημερώσω τον κόσμο που τώρα άνοιξε τους δέχτες και συντονίστηκε με εμάς, ότι από σήμερα ξεκινάμε 8:30 μέχρι τις 10. Το εκδητικό δελτίο ξεκινάει 8:30 μέχρι τις 10 το βράδυ. Σοφία, έγινε μια δημοσκόπηση από τη ΜΑΡΚ. Για το μακεδονικό θα το συνηθίσουμε στο δεύτερο μέρος. Mm. Για το πολιτικό όμως κομμάτι μπορούμε να δούμε τη δημοσκόπηση, παρακαλούμε τον Λάμπρο, τον Πάσχο και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και εμείς όπως όλος ο κόσμος. Λοιπόν, 29% η Νέα Δημοκρατία, 18,9% περίπου. 10 μονάδες. Βαλτώσαμε 10 μονάδες, αλλά παρόλα αυτά, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη χρονική στιγμή, 18,9. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση είχε δείξει πιο χαμηλά ποσοστά την προηγούμενη φορά για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Άρα δείχνει και να τσιμπάει και κάτι, το οποίο φαίνεται ότι υπολείπεται. Έκλεισε λίγο η ψαλίδα, αλλά για να είμαστε ειλικρινοί, Σοφία, 10 και μονάδες είναι μεγάλες, είναι πολλές. Είναι πολλές. Ναι, αλλά και άλλοι δεν ξεκολλάνε. Βλέπω όμως ένα άλλο πράγμα. Ανεβασμένο πολύ το κίνημα αλλαγής ή εμένα μου φαίνεται. Το κίνημα αλλαγής μπορεί να είναι ανεβασμένο αρκετά, δηλαδή ότι έχει ανέβει, αν θέλετε, τους 2 τελευταίους μήνες. Θα πρέπει όμως να είμαστε και εκεί προσεκτικοί, γιατί επικοινωνιακά μπορεί να έχουν ανέβει τα ποσοστά. Όμως έχουμε μπροστά ένα συνέδριο επίσης, το οποίο θα φέρει αρκετά προβλήματα. Συμφωνούμε. Και έχουν ακουστεί οι διαφοροποιήσεις. Άρα λοιπόν αυτά τα ποσοστά να μην είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν. Επίσης, είναι ενδεικτικό ότι υπάρχει μια πτώση της Χρυσής Αυγής και ουσιαστικά, αν θέλετε, είναι μια δημοσκόπηση, όπως είναι και όλες οι δημοσκοπήσεις, που μέσα στα προβλήματα που έχει ο κόσμος, μέσα σε αυτά που έχει χάσει και θέλει να προλάβει κάποια άλλα, δίνεται τις δημοσκοπήσεις, γίνεται με έναν τρόπο πολύ απλοϊκό, πολύ πρόχειρο και, αν θέλετε, απαντούν με έναν τρόπο που δηλώνουν και αγανάκτηση και εκνευρισμό. Εδώ, αν θέλετε, λοιπόν, πολιτικά να πούμε, πολιτικά δεν έχει διαφοροποιεί καθόλου. Απλά να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Δηλαδή δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι πέφτει, τσιμπάει, ξανατσιμπάει, Δηλαδή δεν έχει και την πτώση τη τραγική με αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει φέρει. Και μιλάμε πάντα για δημοσκοπήσεις που γίνονται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Έχει ταβανιάσει από ό,τι φαίνεται. Γιατί, δηλαδή πάνω από το 30 δεν προχωράει. 20, δεν, 30, είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο ότι πάνε. Αλλάζουμε και τα άλλα. 6,4. Δεν είναι τυχαίο. Από εκεί και πέρα το χάος. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά μία δημοσκόπηση, και εγώ θα επιμένω σε αυτό, ότι δείχνει το 17,4%, δηλαδή το ποσοστό που έχει λάβει μεγάλο σήμερα ποσοστό. Η σημερινή κυβέρνηση, είναι αναποφάσιστη. Είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν. Και επίσης σημαντικό γεγονός είναι ότι το άλλο κόμμα που δεν εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις λαμβάνει 4,3%. Δηλαδή ένα άλλο κόμμα που δεν είναι στη Βουλή φτάνει σχεδόν το ποσοστό που έχει, αν θέλετε, ο ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή. Και δεν είναι στη Βουλή, αλλά είναι το άλλο κόμμα. Και εκεί είναι. Αυτά τα δύο στοιχεία, νομίζω, στη δημοσκοπήση θα πρέπει να μας προβληματίσουν και να μας αναδείξουν ότι η επόμενη Βουλή θα είναι τελείως διαφορετική. Αν θέλετε, θα ευνηδιάσουν και τους δημοσκόπους και όλες τις εταιρείες. Γιατί υπάρχει το κάτι άλλο που δεν είναι στη Βουλή και ο κόσμος το θέλει, και υπάρχει η οργή, η αγανάκτηση και η αναποφασιστικότητα που δεν ξέρω τι θα πω την τελευταία στιγμή. Και βέβαια πρέπει να κοιτάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Έχει ταβανιάσει, όπως λέει απλά ο λαός μας, ναι, η Νέα Δημοκρατία. Τελείως. Είναι συμπαγής, τη δείχνουν συμπαγή, με ένα 80-85% του κόσμου να είναι έτοιμο για τις εκλογές του κόσμου της, αλλά δεν βλέπουμε ανάσα. Ανάσα, Κυριάκο, ανάσα. Διότι έρχεσαι στο Σκοπιανό και παραδίνεσαι στον Τσίπρα και στον Καμένο, λες αυτά τα οποία λέει και ο Κοτζιάς. Η θέση, το λες και το ξαναλες, της Νέας Δημοκρατίας είναι η εθνική θέση η οποία έγινε στο Βουκουρέστι το 2008 και σου ξαναλέμε ότι έχουν αλλάξει προϋποθέσεις. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μην ξεχνάμε το χορηγό μας. 211.600. Το κολαγόνο Σοφία είναι ένα προϊόν.
με πολύ εύκολο τρόπο, ναι, και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Καμένο. Αφού είσαι εγώ πει, στείλτους όλους. Ναι, και στον κύριο Κολαγόνο. Σε όλους λοιπόν προσπαθούμε να τους εφοδιάσουμε το κολαγόνο. Μήπως και κάνουν κάτι θετικό προς τα στραφούν προς την καλύτερη κατεύθυνση και πιο δυτική κατεύθυνση για μας, αλλά και για την Ελλάδα. Στο δε ζουράρι θα του στείλω 7 κούτες κολαγόνα. Μαζί με χλωρέλες, μαζί και σπιρουλίνια και ό,τι θέλετε. Λοιπόν, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. 211-1600 να πούμε το τηλέφωνό μας. Φτάνουμε στο σπίτι σας τα προϊόντα χωρίς έξοδα αποστολής. Ωραία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε γρήγορα.